Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στην αγορά των κόκκινων κατοικιών, καθώς οι μεγάλοι παίκτες του real estate σπέβδουν να αξιοποιήσουν την ισχυρή ζήτηση που υπάρχει για Golden Visa και Airbnb. Πιο συμφέρουσα επένδυση σήμερα είναι η χρυσή Visa, καθώς προσφέρει αποδόσεις έως και 7% όπως αναφέρουν στο insider.gr πηγές με γνώση της αγοράς. Οι Κινέζοι, Τούρκοι ή Ρώσοι που αγοράζουν ένα ακίνητο στην Αθήνα δεν ενδιαφέρονται να κατοικήσουν σε αυτό, αναθέτουν τη διαχείρισή τους σε εταιρείες αξιοποίησης ακινήτων και λαμβάνουν μια απόδοση της τάξης του 5% ετησίως. Τα διαμάντια του χρηματιστηρίου Αθηνών, 33 εισηγμένες εταιρείες, έδωσαν και φέτος το παρόν στο Roadshow του Λονδίνου στις 19 με 20 Σεπτεμβρίου. Επιχειρηματίες από όλους τους κλάδους συναντήθηκαν με διεθνείς επενδυτές στην ετήσια ημερίδα που διοργανώνει η ΕΧΑΕ στην Βρετανική πρωτεύουσα. Το insider.gr ήταν εκεί και κατέγραψε όλα όσα συνέβησαν πίσω από τις κλειστές πόρτες του Mayfair Hotel στην πρώτη μεταμνημονιακή έξοδο στις αγορές. Δείτε στο insider.gr το πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Αγωγές τόσο κατά της οικογένειας Κουτσολιούτσου όσο και κατά της ηλεκτρικής εταιρείας που υπέγραψε τις οικονομικές καταστάσεις Φολή-Φολή θα καταθέσουν Έλληνες και ξένοι επενδυτές. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Επενδυτών, Γιάννης Κυριακόπουλος, ανέφερε πως πέραν των μηνύσεων που έχουν ήδη υποβληθεί θα ακολουθήσουν και μαζικές αγωγές για το σκάνδαλο των πλαστών οικονομικών στοιχείων της Φολή-Φολή. Όπως είπε, εντός του Οκτωβρίου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ανακοινώσει είτε την καθολική αναστολή διαπραγμάτευσης της συμμετοχής της Φολή-Φολή, είτε θα την επαναφέρει σε διαπραγμάτευση, κάτι που θα οδηγήσει αυτόματα στην χρηματιστηριακή καταβαράθρωση της τιμής του τίτλου. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο και μέσα 699,71 μονάδες, καταγράφοντας απόλυες 0,31% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.